Γιούργκισεν της Γερμανίας στην Αλεξανδρούπολη και από τα γήπεδα της 4ης Εθνικής Κατηγορίας με τον τοπικό εθνικό στην κατάκτηση του Euro. Η πορεία του Ντέμι Νικολαίδη περιελάμβανε όλα τα βήματα προς την καταξίωση. Πρωτιές στις τοπικές κατηγορίες, μικτές ομάδες περιοχών, όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Η φήμη του γρήγορα πέρασε τα όρια της περιοχής του και το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων ήταν απλώς θέμα χρόνου. Άνθρωποι της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού παρακολουθούσαν τον Ντέμι, ενώ βρέθηκε στο στόχαστρο και του ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέας Σταματιάδης λειτουργούσε ως σκάουτερ για λογαριασμό της Ένωσης, προτείνοντας την απόκτησή του. Αλλά τα 12 εκατομμύρια δραχμές που ζήτησε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης για να τον παραχωρήσει κρίθηκαν από τους κυτρινόμαυρους ως μεγάλο ποσό. Από 15 χρονών έπαιζα εθνικές ομάδες, 15 μισό, εθνική παίδων. Κάθε χρόνο περίμενα το ότι θα πάρω μεταγραφή να πάω στην Αλφα Εθνική. Κάθε χρόνο δεν γινόταν αυτό. Πήγα 16, 17, 18, 19. Φανταστείτε ότι στα 20 μου πήρα μεταγραφή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα περιόδους που δεν είχα απογοητευτεί. Δηλαδή ήμουνα στα όρια. Έφυγα πολύ μεγάλος. Και κάθε καλοκαίρι ερχόταν να με δουν ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και μεταγραφή δεν έπαιρνα. Πώς το ξεπερνάς? Έχω ξαναπεί ότι οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γενικότερα, αλλά ας μιλήσω για τους ποδοσφαιριστές, είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Το χόμπι μας γίνεται επάγγελμα. Εκείνη την εποχή το χόμπι μου έκανα. Ήθελα να πάρω μεταγραφή. Δεν σκεφτόσουν εκείνη την εποχή τα χρήματα ή τη δόξα σίγουρα. Αλλά έκανα το χόμπι μου. Οπότε δεν είναι και πολύ δύσκολο να συγκεντρωθείς. Είχες απογοητεύσεις γιατί δεν έφευγες, αλλά συγκεντρωνόσουν πάλι σε κάτι το οποίο ήταν χόμπι σου. Μπορεί να έβγαζα καλά λεφτά ακόμη και τότε ως 19χρονος ή 20χρονος, αλλά ήταν χόμπι. Οπότε αυτό το πράγμα δεν το αγαπούσαμε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, σίγουρα μπορούμε και το υπηρετούμε καλύτερα. Στα γήπεδα της πρώτης εθνικής ο Ντέμις έκανε ντεμπούτο με τα χρώματα του Απόλλωνα Αθηνών. Το Δεκέμβριο του 1993, λίγους μήνες μετά τη συμπλήρωση των 20 χρόνων του, ο Έλληνας επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας της Ριζούπολης. Το αντίτιμο της μετακίνησης, 18 εκατομμύρια δραχμές. Θυμάμαι το ότι, εντάξει, δεν υπήρχαν περιθώρια να επιλέξω, είχα φτάσει 20 χρονών. Θυμάμαι είχα κατέβει στην Αθήνα με τον πρόεδρο της, του Εθνικού Αλεξανδρούπολης σε ένα ξενοδοχείο στο Λικαμπέτους, στο Λικαβητό. Ήταν ο κύριος Αλαμάνος εκεί, σοβαρός άνθρωπος και εγώ 20 χρονών λίγο ψαρωμένος. Οπότε συζητάει με τον πρόεδρο του Εθνικού, τα λένε οι δυο τους, τα βρίσκουν και μετά φωνάζει εμένα να υπογράψω συμβόλαιο. Αν και δεν με ένοιαζε τίποτα, πήγα να υπογράψω. Και εκεί που έγραφε ποσό δεν υπήρχε, ήταν κενό. Και του λέω: μισό λεπτό πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο. Παίρνω το τηλέφωνο τον πατέρα μου και του λέω: είναι να υπογράψω συμβόλαιο στον Απόλλωνα, αλλά δεν έχει χρήματα, είναι μηδέν. Και μου λέει ο πατέρα μου στο τηλέφωνο: υπέγραψε και α είναι μηδενικό το συμβόλαιο. Απλά φύγει από εδώ. Και γύρισα και βάλε την υπογραφή μου. Απογοήτευση δεν υπήρχε, ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία του να φύγει από εκεί που όπου και να είναι πήγαινε με τον. Με την ίδια θέληση. Όπου και να είναι, ήθελα να παίξω Αλφα Εθνική, πίστευα. Όπως και ο πατέρας μου, αυτό εννοούσε. Το ότι πήγαινε στην Αλφα Εθνική και ας είναι μηδέν, θα έρθει. Θα έρθει και η καταξίωση, ας πούμε, οικονομική. Οπότε έτσι έγινε. Αργότερα θυμάμαι, μου βάλε ένα μισθό ότι ήθελε ο κύριος Αλαμάνος. Μου έκανε κάποιες χάρες, με πρόσεχε γιατί ήμουνα καλός παίκτης. Όπως. Αν του ζητούσα έξτρα λεφτά, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά στο συμβόλαιο, μου έδινε. Αλλά επειδή ήταν καλές χρονιές και δεν, αυτός φαντάζομαι ότι ποτέ στον Απόλλωνα δεν έχει πληρώσει τόσα πολλά λεφτά σε πριμ. Τα χρήματα που πήραμε τις δύο χρονιές τουλάχιστον στον Απόλλωνα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή για μένα που ήμουν μόνος μου και κατέβηκα στην Αθήνα ζούσα πάρα πολύ άνετα. Απέκτησε θέση βασικού από τα πρώτα του βήματα και μέχρι το τέλος της σεζόν αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια. Όλα στην ενδεκάδα και μόνο στο πρώτο του εναντίον της Παναχαϊκής στην Πάτρα αντικαταστάθηκε 8 λεπτά πριν από το τέλος. Στην παρθενική του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία πανηγύρισε 5 τέρματα. We'll be right back.
Η επόμενη σεζόν 1994-95 είναι ονειρική για τον Απόλλωνα αλλά και για τον Ντέμι. Στη δεύτερη περίοδο του Γιάννη Παθιακάκη στον πάγκο της Ελαφράς Ταξιαρχίας, η γραμμή κρούσης της ομάδας βρήκε ένα πολύ ισχυρό δίδυμο. Στην επίθεση, ο Ντέμις Νικολαίδης είχε ως παρτενέρ τον Μπέρναρντ Μπάρνιακ και οι δυο του σημείωσαν 32 γκολ, 17 ο Έλληνας στράικερ και 15 ο Βόσνιος. Ο Απόλλωνας με 20 νίκες, 3 ισοπαλίες και 11 ήττες συγκέντρωσε 63 βαθμούς. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περίοδου. Είχε έναν προπονητή, τον κύριο Παθιακάκη, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ της πειθαρχίας. Ήξερε μπάλα. Συγκυρία το ότι υπήρχαν μονάδες μέσα καλές, καλοί παίκτες δηλαδή, και ταυτόχρονα ένα πολύ καλό κλίμα. Υπήρχε ο Μίνου, ο Κοβάσεβιτς, ο Βελέτζας, ο Ποζαπαλίδης, ο Μπάρνια, ο Κοκόλα. Μονάδες δηλαδή καλές. Εντάξει, και όλα αυτά θέλουν και μια τύχη. Έτυχε το κλίμα να είναι καλό. Και κάναμε πράγματα τα οποία τα πιστεύαμε. Ο Ντέμις αγωνίστηκε στα 33 από τα 34 παιχνίδια. Δεν συμμετείχε μόνο εναντίον του Ηρακλή στο γήπεδο της Ριζούπολης. Για πρώτη φορά στην καριέρα του σημείωσε 2 τέρματα σε ένα παιχνίδι στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό στη Νεάπολη. Ενώ παραβίασε τα αντίπαλα καρέ 10 ομάδων. Μεταξύ των οποίων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη. Το παιχνίδι που έκρινε εν πολύ στην παρουσία του Απόλλωνα στις θέσεις που οδηγούσαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν εκείνο απέναντι στην ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφια οι φιλοξενούμενοι ήθελαν μόνο τη νίκη και την κατέκτησαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους σε εκτός έδρας παιχνίδι με την Ένωση. Η πρώτη ήταν το Μάιο του 1962. Ο Κόλας το 1963 και ο Μπάρνιακ από τη βούλα του πέναλτι 10 λεπτά αργότερα, πέναλτι που κέρδισε ο Νικολαίδης, χάρισαν τη νίκη στην Ελαφρά Ταξιαρχία. Με τους κυτρινόμαυρους να μειώνουν με πέναλτι του Τσιάρτα. Ίσως είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχω βάλει γκολ η ΑΕΚ. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν ήθελα να βάλω γκολ γιατί ήμουν ΑΕΚ. Ήθελα να βάλω γκολ πιο πολύ από όλες τις ομάδες για να με πάρουν στην ΑΕΚ. Θυμάμαι χαμένες ευκαιρίες, κάτι αστείες ευκαιρίες που δεν μπορούσα να βάλω. Δοκάρι θυμάμαι μέσα στη Ριζούπολη. Εν τω μεταξύ είχαν ευκαιρίες και ο κόσμος της ΑΕΚ με χειροκροτούσε. Γιατί ήταν γνωστό ότι είμαι ΑΕΚτσής, οπότε νόμιζε ότι δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Είναι από τα περίεργα αυτό. Νομίζω ότι έχω βάλει παντού. Σίγουρα δεν έχω βάλει στην ΑΕΚ γκολ. Βελέτζας για τον Νικολαίδη, ολομόναχος αλλά Λέων. Νικολαίδης εκεί ταλαιπωρεί και κάνει το 2-1. Θα πετύχει τον γκολ στο 63ο λεπτό του αγώνα. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Νικολαίδη. Είναι πολλοί παίκτες εκεί. Ο Μπάρνιακ θα το εκτελέσει. Δοκάρι και ο Νικολαίδης με κεφαλιά θα κάνει 3 τα τέρματα για τον Απόλλωνα. Είναι το 0-3. Στην αντεπίθεση τώρα με τον Κόλλα. Είναι πολύ παίχτες του Απόλλωνα για τον Βελέτζα. Αφήνει τελικά το σούτ του Πικουλίδη. Καταπληκτική απόκριση του Δάφκου. Δεν τα καταφέρνει όμως. Το γκολ για τον Απόλλωνα με τον Ντέμι Νικολαίδη τελικά. Εκπληκτικό το δυνατό σούτ. Προς τη στιγμή φάνηκε ότι αποκρούει ο Δάφκος. Χάνει όμως την μπάλα από τον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς βγάζει μπροστινή μπαλιά για τον Νικολαίδη. Πολύ δυνατή. Προσπαθεί ο Νικολαίδης και κλέβει την μπάλα από τον Γιουκούδη. Μια πολύ καλή φάση
και είναι το 1-1. Το 1-1 από τον Ντέμι Νικολαίδη, τον 21χρονο επιθετικό του Απόλλωνα, που στο 27ο λεπτό καταφέρνει να ισοφαρίσει, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Γιουκούδη. Το γκολ δεν πιστεύω ότι είναι προσωπική επιτυχία. Το ότι έβαλα τον γκολ εγώ είναι, μπορώ να πω, και τυχαίο. Θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλο να ήταν στη θέση μου. Είναι πολύ ομαδική επιτυχία το ότι βάλαμε γκολ και ότι πήραμε το αποτέλεσμα μέσα στο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, και παρόλο που έχασε πέναλτι ο ΠΑΟΚ, είχαμε και εμείς μια πολύ καλή ευκαιρία στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θα μπορούσαμε και εμείς να προηγηθούμε 2-1. Βέβαια, μετά την αποβολή του παίκτη μας και μείναμε 10 παίκτες και ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Αμυνθήκαμε, καταφέραμε, πήραμε το αποτέλεσμα και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι και να τερματίσουμε στην πρώτη εξάδα. Όσο για σένα? Πιστεύω να συνεχίσω να πετυχαίνω γκολ και να δεν έχω στόχο κάποιο αριθμό, αλλά θέλω να φτάσω το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Έβαλες ένα γκολ, έχασες όμως και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 41. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Τι έγινε εκεί? Είμαι αδικαιολόγητος για εκείνη τη φάση. Έπρεπε σίγουρα να βάλω εκείνο τον γκολ. Τέτοι ήμουνα. Βιάστηκα να σουτάρω και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Ο Βαλέτζας από τα δεξιά θα βγάλει έξω στον Κοβάσεβιτς. Κοβάσεβιτς σέντρα για τον Μπάρνιακ μέσα στην περιοχή. Στρώνει στον Νικολαίδη. Νικολαίδης πάντα μόνο στον Νικολαίδη. Σουτ και 2-0. 2-0 στο 48ο λεπτό από τον Ντέμι Νικολαίδη, τον σκόρερ του Απόλλωνα. Πολύ ωραία θα μπει ο Πικουλίδης. Πικουλίδης μόνος του, δώσει τον Νικολαίδη και 3-0. 3-0 στο 52ο λεπτό. Το Απόλλωνα που έχει κερδίσει ένα κόρνερ και το εκτελεί ο Κοβάσεβιτς. Και είναι το 0-1. Είναι το 0-1 από τον Ντέμι Νικολαίδη. Είναι το λάθος της άμυνας του Άρη και από τον Τάκη Μπουλιουκλή, που δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα, και ο Ντέμις Νικολαίδης έκανε το 0-1. Κοβάσεβιτς απευθείας στο σουτ, το 1-0, ναι. Για τον Μητρόπουλο η παλιά του Τάσου για τον Νικολαίδη, που μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 5ο του Απόλλωνα. Ξεφύγει από τον Παχατουρίδη, ωραία προσπάθεια. Το 5-0, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι εδώ στη Ριζούπολη. Τενάει αντεπίθεση με τον Απόλλωνα με τον Κλόπα. Κλόπα στον Νικολαίδη. Ο νερός είναι ταχύτατος, μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ και είναι το 3-1 για τον Απόλλωνα. 3-1, 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Μαρνιάκ ανοίγει δεξιά, μπαίνει μέσα στην περιοχή, τα κάνει όλα μόνος του, πιάνει και το σουτ επιμένει και ο Κοβάσεβιτς κάνει το 0-1. Ήταν ο Νικολαίδης ο σκόρερ του γκολ. Πάλας ο Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης σε καλή θέση, πιέζεται από τον Φραντζέσκο, σουτάρει και είναι γκολ. 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Θέμης Νικολαίδης γράφει το όφι Απόλλων 0-1. Ζώταλης μάχεται με τον Κόλλα. Μπαλιά για το Νικολαίδη. Φεύγει ο Νικολαίδης από τον Μπούτζουκα. Πάντα ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο Ντέμις Νικολαίδης θα κάνει το σουτ. Σπεσιαλιτέ γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. 4-0 στο 89ο λεπτό. Διαγώνιο σου τον Ντέμις Νικολαίδης. Ήμουν φιλάνδος, έβλεπα την Απόλλωνα. Ήταν πάντα στη μέση βαθμολογία και πιο κάτω. Πάλι για τη σωτηρία του. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια καλή χρονιά. Όχι βέβαια σαν στόχο την Ευρώπη. Αλλά ιδίως στο δεύτερο γύρο, βλέποντας τις συνεχόμενες νίκες που κάναμε, αρχίσαμε να το πιστεύουμε και το καταφέραμε. Η σταθερά ανωδική πορεία του Ντέμι Νικολαίδη με τη φανέλα του Απόλλωνα τον έφερε στις τάξεις της Εθνικής Ανδρών. Ο Κώστας Πολυχρονίου στις 26 Απριλίου 1995 στο παιχνίδι με τη Ρωσία τον χρήζει διεθνή. Και στη δεύτερη συμμετοχή του εναντίον της Φιλανδίας στις 11 Ιουνίου πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τη Γαλανόλευκη. Παρόμοια παρουσία είχε ο Ντέμις και τη σεζόν 1995-96. Έστω και αν δεν ξεκίνησε θετικά η περίοδος που έμελε να είναι και η τελευταία του με τον Απόλλωνα. Το καλοκαίρι του 1995 έγιναν οι πρώτες συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Αλλά οι οικονομικές απαιτήσεις του Συλλόγου της Ριζούπολης δεν καλύφθηκαν από τη διοίκηση της Ένωσης. Μετά από 8 συναντήσεις αφλογιστίας, ο Ντέμις πήρε το όπλο του, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 29 συμμετοχές και 16 τέρματα.
Θυμάμαι το ότι υπήρχε απογοήτευση το ότι δεν πήρα μεταγραφή στην ΑΕΚ. Δεν θυμόμουν καθόλου το ότι είχα 8 αγωνιστικές να πετύχω γκολ. Αλλά απ' την άλλη, εκείνη την εποχή ήταν γνωστό γενικότερα ότι ήμουν ΑΕΚτσής. Και όταν πέρασε εκείνη η μεταγραφική περίοδος και δεν είχε γίνει μεταγραφή μου, έχει τύχει 2-3 φορές να γυρνάω σπίτι μου στην Καλογρέζα, έμενα τότε, και έβρισκα σημειώματα από οργανωμένους ΑΕΚτσίδες, από κλαμπ, μου τα πετούσαν κάτω από την πόρτα και μου λέγανε κουράγιο, εμείς αγαπάμε, θα σε περιμένουμε στην ΑΕΚ. Γενικά υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Σε αυτή τη σεζόν, δύο ήταν οι ξεχωριστές στιγμές σε ατομικό επίπεδο. Η πρώτη, στις 11 Φεβρουαρίου 1996, όταν στη νίκη επί της Κόντα Ξάνθης πετυχαίνει το πρώτο hat-trick της καριέρας του. Η δεύτερη, η αποδοχή και η αντίδραση αντιπάλων σε δύο πανέμορφα γκολ που σημείωσε. Αρχικά στον ημιτελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη νίκη της ομάδας του με 1-3, νίκη που σηματοδότησε και την πρόκριση στον τελικό του θεσμού. Εν συνεχεία, στις 5 Μαΐου, σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Απόλλωνα, στο στάδιο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού με 0-3. Οι φιλάθλοι τόσο του ΠΑΟΚ όσο και των Ερυθρόλευκων χειροκρότησαν το ταλέντο και την εκτελεστική δυνότητα του 23χρονου φόρ. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το έχω στο μυαλό μου ότι εκεί με έμαθε όλη η Ελλάδα. Έτσι το έχω. Μου έχει μείνει το χειροκρότημα της Τούμπας. Δεν είναι και εύκολο κοινό. Στον Απόλλωνα έπαιζα βέβαια, αλλά πάλι δεν είναι εύκολο κοινό. Η ομάδα τους έχανε και σε ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδας. Ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάτσεις να χειροκροτήσεις, ας πούμε, έναν αντίπαλο παίχτη. Μου έχει μείνει και για το ότι σε ένα τόσο σημαντικό μάτσο έβαλα 2 ωραία γκολ, αλλά και το ότι με χειροκροτούσαν. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο. Το ότι με χειροκροτούσε όλο το γήπεδο ή ότι έβαλα τα 2 γκολ. Δεν ξέρω, ακόμα είναι. Τα ζυγίζω. Και κάτι αντίστοιχο και επίσης δύσκολο κοινό αυτό του Ολυμπιακού. Ναι, σε ένα πιο αδιάφορο παιχνίδι. Απλά έτυχε να βάλω ένα από τα πιο ωραία μου γκολ, νομίζω. Υπήρχαν και οι φήμες ότι έχω κλείσει τον Ολυμπιακό. Όλο αυτό νομίζω μέτρησε. Και εκείνο ήταν ωραίο, βέβαια. Δεν είναι offside ο Νικολαίδης, κοντά στο γκολ που έρχεται πράγματι για τους απολυνιστές με τη συμπλήρωση ακριβώς του 25ου λεπτού. Έξοχη πάσα του Τάτσι στον Νικολαίδη που βρέθηκε απέναντι στον Κάντα και σπάει την κίνηση του, θα λέγει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται σε επαφή με τα δίχτυα μετά από καιρό. 1-0 για τους γηπεδούχους στο 25ο λεπτό. Μπαλένα για τον Νικολαίδη, σε πολύ καλή θέση ο Νικολαίδης και ένα δεύτερο γκολ από τον διεθνή νεαρό. Στο 41ο λεπτό Απόλλωνας φτάνει στο δεύτερο γκολ που τόσο ζητούσε για να απλουστεύσει τα πράγματα. 2-0 στη Ριζούπολη στο 41 με σκόρερ τον Ντέμι Νικολαίδη. Νικολαίδης ταλαιπωρεί τον Αποστολάκη, βγαίνει τέτα τέτ, πλασάρι και κάνει το 2-1. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 2-1 για τον Απόλλωνα που παίρνει το προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Γύρισε ο Κόλλα η κεφαλιά από τον Νικολαίδη και το 1-1. Ένα πολύ ωραίο γκολ για τον Απόλλωνα. Ο Νικολαίδης είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι και 1-1. Παραλίγο γκολ έγινε τελικά. Ναι, γίνεται το 1-0 από τον Ντέμι Νικολαίδη, ό,τι σας έλεγα. Το σκορ ανοίγει. Στην Ριζούπολη, Σκόντα ισοφάρισε. Ο Απόλλωνας τώρα είναι στην επίθεση ο Νικολαίδης και έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή. Είναι γκολ, είναι το 2-1. Ο Απόλλωνας προηγείται 2-1 και τώρα ο Νικολαίδης με τον Καρκάνη για το 3-1. 3-1 λοιπόν. Τρίτο γκολ για τον Απόλλωνα, τρίτο για τον Νικολαίδη από αυτό το έξυπνο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Ο Μπάρνιακ σε ευνοϊκό σημείο στο πάρι. Θέλει να βρει τον Νικολαίδη μόνο στο απέναντι στο Μιχόπουλο τον γκολ. Η ισοφάριση για τον Απόλλωνα λοιπόν 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγος που παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Εκτελεί δυνατά. Μια κεφαλιά και η ισοφάριση. Είναι η ισοφάριση ακριβώς στο 19 από τον Νικολαίδη. Κόλλα για τον Λαμπριάκο. Ξάνθης το άνοιγμα για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης θα μπει μες στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Πολύ όμορφο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. 4-1 ο Απόλλωνας από αυτό το μονοκόμματο σουτ του Ντέμι Νικολαίδη. Ξανά Τουρσουνίδης
Επέστρεψε από την εκτέλεση του κόρνερ για να οργανώσει αυτή την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Τάτσης κόβει την μεταβίβαση. Γιουκούδης με τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης πάει να βγει απέναντι από τον Μιχόπουλο. Τον προσπερνάει και από αυτό το σοβαρό λάθος του σκόρερ του ΠΑΟΚ, του Αντώνη Γιουκούδη, στο 67-68. Ο Απόλλωνας ανακτά το προβάδισμα, το παίρνει για δεύτερη φορά απόψε, εδώ μέσα στην Τούμπα. Στο 68 λοιπόν, ο Ντέμις Νικολαίδης, ένα σαΐτα μεταξύ του Αντώνη Γιουκούδη και του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, κερδίζει την μπάλα με το πόδι και την στέλνει με το κεφάλι στα δίχτυα. Κάνει την προθέρμανσή του και ο Βασίλης Ξάνθης στο βάθος, δύο από τους αναπληρωματικούς. Γιάννη Βαθιακάκη, που είναι πασιφανές πλέον ότι κρατάει τις αλλαγές για το τέλος. Ο Νικολαίδης για ακόμη μια φορά με καταπληκτική κίνηση ξέφυγε από τον Γιουκούδη. Πάντα ο Νικολαίδης και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για τον Απόλλωνα, αποθέωση από τον Ντέμι Νικολαίδη. Θα έπρεπε να βλέπατε και την, ασφαλώς αυτό που είδατε, τη σκηνή του γκολ, αλλά και αυτό που βλέπω με τα μάτια μου. Ακριβώς κάτω από την θέση μας, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σε μια έκρηξη υποδισμού σηκώνονται όλοι όρθιοι στην εξέδρα των επισήμων και χειροκροτούν αυτό τον καταπληκτικό ποδοσφαιριστή που λέγεται Ντέμις Νικολαίδης. Στο 75 γίνεται το 1-3 στην Τούμπα. Σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη χαρά που ένιωσα. Μεγαλύτερη ίσως και από το ότι περάσαμε. Πιστεύω ότι αυτό το χειροκρότημα φανερώνει τον υποτισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ. Νικολαίδης απέναντι στον Καρασάβα, 1-0 στο 48. Μαυρίδης κόβει και τώρα υπάρχουν άριστες προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Ο Νικολαίδης είναι σε κανονική θέση, καλυπτόμενος από την άμυνα της Παναχαϊκής, καθώς ξεχύνεται από την παλιά του έραξη στην αντεπίθεση. Ο Αργυρόπουλος επάνω του, εδώ έχουμε κλασική περίπτωση πέναλτι. Δεν συζητείται όπως η προηγούμενη στο 48. Και ο Ντέμις Νικολαίδης ξανά στα 11 μέτρα απέναντι από τον Καρασάβα στο 76. Τον νικάει και αυτή τη φορά, στέλνοντας την μπάλα στο ίδιο σημείο. Ο Καρασάβας είναι που κινήθηκε προς την αντίθετη γωνία αυτή τη φορά. Και πάλι ο Άνω, που κατεβαίνει πυκνά συχνά στις επιθέσεις του Απόλλωνα. Άλλαξε με τον Αποστόλου και έβγαλε τη σέντρα ο Ιωάννου. Ο Ντέμις στη φάση. Γκολ 2-2 από τον Νικολαίδη. Κόρνερ από τον Απόλλωνα. Με φάλτσο περνάει η μπάλα από όλους. Γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 13ο γκολ του διεθνή center for του Απόλλωνα. Το δεύτερο για τον Απόλλωνα σημερινό μάτς. 2-0. Τάτσης. Μια σέντρα για τον Νικολαίδη στην πλάτη του Αμανατίδη. Καλή προσπάθεια. Εντυπωσιακό εκπληκτικό γκολ από τον Ντέμι. 1-0 ο Απόλλων μπροστά στο σκορ. Παλιά του κόλλα για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης στο κοντρόλ με το στήθος. Το λάθος από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Ο Νικολαίδης θα κάνει το 0-1 στο 8ο λεπτό. Ντέμι, πολλοί σε θεωρούν διάδοχο του Νίκου Αναστόπουλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το στυλ και την ευχέρεια στο σκοράρισμα που διαθέτεις. Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι για να φτάσω αυτά που έχει κάνει ο Νίκος Αναστόπουλος είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θέλω πολλά χρόνια να παίζω μπάλα. Ο Αναστόπουλος είναι πολύ μεγάλο σκόρ. Δεν ξέρω αν γίνω τόσο καλός ως αυτός. Και επίσης δεν θα ήθελα να με συγκρίνω με κανέναν άλλον, ότι ό,τι είμαι, ξέρω εγώ, είμαι μόνο εγώ και ο Αναστόπουλος είναι μόνο ένας έχει βγει και Ντέμις ελπίζω να βγει μόνο ένας. Άρα προς το παρόν δεν έχω καμιά σχέση με τον Αναστόπουλο που είναι πολύ μεγάλο σκόρερ. Στα 21 χρόνια πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος και για κάποιο μεγάλο μεταγραφικό άλμα, όπως κατά καιρούς έχει ακουστεί για το όνομά σου? Για να πας μπροστά πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου, εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Τώρα αν είμαι έτοιμος για κάποιο άλμα, θα το κρίνουν άλλο, όχι εγώ. Το καλοκαίρι του 96 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το βήμα παραπάνω στην καριέρα του Ντέμι. Η διοίκηση του Απόλλωνα συμφώνησε για την παραχώρησή του στον Ολυμπιακό, έχοντας πάρει και προκαταβολή. Αλλά ο ίδιος, θέτοντας βέτο, ξεκαθάρισε πως μεταγραφή θα έπαιρνε μόνο για την ΑΕΚ. Τα οικονομικά ωφέλη ήταν μεγάλα για το σύλλογο της Ριζούπολης. Και η τρίτη απόπειρα συνεργασίας της Ένωσης με το διεθνή επιθετικό στέφθηκε από επιτυχία. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε είμαι πολύ χαρούμενος. Έστω και αν άργησε για ένα χρόνο περίπου. Σημασία έχει ότι πλέον είμαι στην ΑΕΚ. Αυτό έχει σημασία. Πώς βίωσες όλη αυτή την αντίθεση της ομάδας σου που έχει συμφωνήσει και έχει πάρει χρήματα από τον Ολυμπιακό
και εσύ που ουσιαστικά δεν θες να πας στον Ολυμπιακό. Ήτανε δύσκολο. Από πού να αρχίσω. Καταρχήν είχα φύγει, είχα κρυφτεί. Με έπαιρνε ο Αλαμάνος τηλέφωνο κάθε μέρα να πάω να υπογράψω γιατί είχε βρει με τον Ολυμπιακό. Είχα πάει σε ένα νησί με ένα φίλο μου. Δεν σηκώνα τα τηλέφωνα. Ο μάνατζέρ μου δεν με πίεζε για τον Ολυμπιακό. Απλά μου έλεγε κάνει ένα ραντεβού, θέλω να σε δουν. Αυτό δεν με πίεζε, ναι, για να πω την αλήθεια, να πάω στον Ολυμπιακό. Του είχα ξεκαθαρίσει ότι θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Το έκανα το ραντεβού μετά. Με πίεζε γι' αυτό. Κάνε μια συνάντηση με τον Ολυμπιακό. Κάνα μια συνάντηση. Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού γνωστό, ο οποίος μιλούσε απέναντι σε έναν νεαρό. Είχε και λίγο ύφος. Το ότι κλείνοντας κουβέντα ήταν το ότι αν δεν έρθεις στον Ολυμπιακό θα μείνεις στον Απόλλωνα. Άγνοια κινδύνου πιτσιρικάς. Με το που τελείωσε η συνάντηση, δηλαδή δεν υπήρχε. Εντάξει, δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς, αλλά και η συμπεριφορά δεν μου άρεσε. Μετά ήθελα να μου μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί εγώ είπα δεν υπάρχει πιθανότητα να πάω στον Ολυμπιακό. Πάλι οι πιέσεις να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Ολυμπιακό. Μιλάω και στο τηλέφωνο με τον Ολυμπιακό, με το συγκεκριμένο δηλαδή. Του είπα, μα εσείς είπατε ότι αν δεν φύγω, αν δεν έρθω σε εσάς, θα μείνω στον Απόλλωνα. Οπότε θα μείνω στον Απόλλωνα. Έτσι του κλείσα το τηλέφωνο. Και μετά σκεφτόμουν να. Τι να κάνω για να μπορέσω να το πετύχω αυτό, πώς θα πάω στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Αλαμάνος μου έλεγε θα πάω στον Ολυμπιακό, αλλιώς θα μείνει στον Απόλλωνα. Η ΑΕΚ είχα κάνει μια συνάντηση, όχι επίσημη, η οποία με ήθελε, αλλά είχα συμβόλαιο στον Απόλλωνα. Ένα βράδυ που ήμουνα στο γραφείο του μάνατζερ μου, του Πασχάλη Παπαδόπουλου, σκέφτηκα κάτι. Εκείνη την εποχή ο Ολυμπιακός είχε κάνει καλές μεταγραφές, είχε πάρει τον Μπάγεβιτς. Γενικά υπήρχε ένα κλίμα το ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή ότι γίνεται μεγάλη ομάδα. Γιατί είχε και μια περίοδο νομίζω που δεν ήταν και πολύ καλή, 10 χρόνια. Οπότε πήρα τηλέφωνο, ρώτησα τον μάνατζέρ μου πώς θα κάνω γνωστό σε όλους. Δεν είχα και πολύ σχέση με δημοσιογράφους. Ότι θέλω να κάνω μια δήλωση. Και μου λέει θα πάρεις εκεί, μου είπε κάποιον στην ώρα για σπορ νομίζω, και κάπου αλλού. Και θα πεις ότι. Και θα πάρω και εγώ το τηλέφωνο και θα τους πω να το μοιράσουν. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά πώς έγινε. Θυμάμαι ότι πήρα τηλέφωνο, ότι δεν πιστεύανε ότι είμαι εγώ στο τηλέφωνο στην εφημερίδα που πήρα. Και έκανα μια δήλωση ότι. Θέλω να δηλώσω ότι θα πάω στην ΑΕΚ και θα μείνω στον Απόλλωνα. Οπότε την επόμενη μέρα γράφτηκε παντού. Όπως περίμενα, αντέδρασε ο Ολυμπιακός και είπε ότι παίχτης που θέλει να έρθει σε εμάς, ούτε εμείς τον θέλουμε. Και τα άλλα πήραν τον δρόμο τους. Σκέφτηκες ότι έστω και εκ των υστέρων, ότι ρίσκαρες. Δηλαδή, συμβόλαιο μέχρι το 98 με τον Απόλλωνα, η καριέρα σου στα χέρια μιας ομάδας. Δεν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Ήμουν μικρός, είχα άγνοια κινδύνου. Δεν θυμάμαι καθόλου να υπήρχε φόβος. Δεν το λέω ως θαραλέος άνθρωπος, το λέω ως πιτσιρικάς ο οποίος είχε κάτι στο μυαλό του και έπρεπε να γίνει. Τότε λεγόταν πολύ ότι ανάλογα με το που θα καταλήξει ο Μπάγεβιτς, ότι αυτό θα επηρεάσει και εσένα. Πώς λειτουργείς επάνω σου? Καθόλου. Λατρεία στον Μπάγεβιτς είχα. Όπως όλοι μας. Αλλά όχι. Πριν από τη μεταγραφή, τώρα το θυμήθηκα, έτρωγα σε ένα εστιατόριο. Ήταν νομίζω Απρίλιος. Και στο διπλανό τραπέζι έτρωγε ο Μπάγεβιτς. Και σε κάποια φάση πήγα τον χαιρέτησα από ευγένεια. Είχαμε παίξει και το κύπελλο, είχαμε χάσει νομίζω με τον Απόλλωνα στον τελικό. Και θυμάμαι να μου είχε πει ο Μπάγεβιτς, θα ήθελα να σε έχω στην ομάδα μου ή κάτι τέτοιο, το θυμάμαι. Εκ των υστέρων σκεφτόμουν τι εννοούσε, γιατί τότε ήταν στην ΑΕΚ. Όταν εννοούσε ομάδα μου, τι εννοούσε, είχε κλείσει τον Ολυμπιακό ή τελικά μιλούσε για την ΑΕΚ. Εμένα το να με επηρεάσει αυτό το πράγμα, όχι. Καταρχήν ήμουν από τους πικραμένους αεξίδες που έφυγε ο Μπάγεβιτς. Άσχετα τώρα, δεν θέλω να το κρίνω αυτό. Απλά εκείνη την εποχή. Αλλά όχι, δεν με επηρέασε. Ήμουν ΑΕΚ. Με τη φανέλα της ΑΕΚ πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Super Cup εναντίον του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία ο Ντέμι συμμετείχε εκτελώντας εύστοχα το δεύτερο της ομάδας του. Και ο τίτλος βάφτηκε κυτρινόμαυρος μετά την άστοχη εκτέλεση του Κολιτσιδάκη. Το πρώτο του γκολ σε κανονική ροή αγώνα, ο νεαποκτηθής επιθετικός το σημείωσε σε ευρωπαϊκή συνάντηση εναντίον της Χέμλων στο παιχνίδι του Ούμενε. Σε αγώνα πρωταθλήματος βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα καρέ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής εναντίον της Καλαμάτας. Συνάντηση στην οποία πανηγύρισε και το πρώτο του hat-trick με τη νέα του ομάδα. Στο παιχνίδι με τους Μεσσίνιους στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ντέμις έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στο πάνθεον της ιστορίας. Πετυχαίνοντας 5 γκολ στη νίκη με 6-1, έγινε ο 10ος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο που σημειώνει 5 τέρματα σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Αλλά έτσι πως παίζαμε χθες, σύνδεσμος θα μπορούσε να ήταν άλλος. Κάποιος άλλος παίκτης της ΑΕΚ, γιατί παίξαμε πολύ καλά, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έτυχε να είμαι εγώ αυτός που θα τις τελειώσω. Εντάξει, σίγουρα με κολακεύει. Γκολ τώρα από τον Ντέμι Νικολαίδη, είναι το 1-0. Ενώ βλέπετε το replay της φάσης, η εθνική ομάδα ανοίγει το σκορ. Το κόρνερ χτίστηκε γρήγορα, είναι μια κόντρα μέσα στην περιοχή. Ο Νικολαίδης βρήκε πάνω στην κίνηση την μπάλα. Το κόρνερ του Φραντζέσκου. Βλέπετε. Ακόμα κόρνερ του Φραντζέσκου. Νικολαίδης κερδίζει την κόντρα από τον Γεωργία και τώρα υπάρχει κίνδυνος για τον Λιμπερόπουλο. Το πλασέ του Νικολαίδη, γκολ η ΑΕΚ στο 9, ανοίγει το σκορ με το πρώτο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο εφετινό πρωτάθλημα. Το πρώτο γκολ του Ντέμι με την φανέλα της ΑΕΚ σε αγώνα πρωταθλήματος. Και Τσβάγια κλέβει όμως την μπάλα από τον Βαβίλη. Την αλλάζει και με τον Κωστή, η πάσα για τον Νικολαίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για το 0-2. Νικολαίδης η μπάλα στα δίχτυα. Στο 55 πάλι ο Ντέμις Νικολαίδης, πάλι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 10ο δηλαδή του δεύτερου. Το ένατο του πρώτου είχε κάνει το 0-1. Γράφει τώρα το 0-2 και προκαλεί φρενήρι τον ενθουσιασμό. Σαβεύσκι για τον Κετσμπάγια. Κοιμόταν και εδώ η άμυνα της Καλαμάτας. Ψηλή κουβέντα είχαν ανοίξει οι τρεις. Σαβεύσκι παίρνει την μπάλα απέναντι στον Λιμπερόπουλο. Γυρίζει Νικολαίδης 0-3 στο 75 σαν σε προπόνηση πλέον. Για ακόμη μια φορά θα λέγει κανείς εντυπωσιακή ολιγορία. 44 λοιπόν ο Βασίλης Μπορμπόκης παίρνει θέση για την εκτέλεση του τέταρτου κόρνερ της ΑΕΚ. Πολύ ύψος την μπάλα. Την πήρε ο Μαλαδένης στην πρώτη κεφαλιά. Γυρίζει ο Νικολαίδης 2-0. Τσπάγια. Αλλάζει με τον Κωστή. Καλά ως εδώ. Καλή και η συνέχεια. Νικολαίδης 0-7 στις καθυστερήσεις πλέον. Στο 90 προς 91 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μαλαδένης για το Σαβέσκι, ωραία, ανοίγει για τον Μπορμπόκη στη δεξιά πλευρά, η σέντρα του Μπορμπόκη, η ευκαιρία για την ΑΕΚ και το 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό με την κεφαλιά του Ντέμι Νικολαίδη. Γκολ για την ΑΕΚ θα εκτελέσει ο Μπορμπόκης, κεφαλιά γκολ. 1-0 από τον Νικολαίδη με την κεφαλιά στο 1ο προς 10ο λεπτό, το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ. Τον Μπορμπόκη. Η σέντρα, καλή απόκρουση, ο Κωστής, το σουτ και τον γκολ. Το 2-1 για την ΑΕΚ από το σουτ του Κωστή. Η μπάλα, έχω την εντύπωση, την κόντραρε στον Νικολαίδη. Είναι το 2-1, η λύτρωση ακριβώς το 70 για την ΑΕΚ. Κάποια οδηγία της τελευταίας στιγμής, αν μπορεί να τα δώσει στους παίκτες του τη φασαρία που γίνεται, έδιωξε. Ο Ελευθερόπουλος Μαχαιρίδης επαναφέρει. Κεφαλιά ο Νικολαίδης, θέλησε να μπει στην φάση. Μαχαιρίδης στο σουτ, η μπάλα στα σώματα. Χαλασμός κυρίου Νικολαίδης, γκολ στο 43. Λέγαμε ότι εδώ και 20 λεπτά η ΑΕΚ δεν έχει ενοχλήσει τον Ελευθερόπουλο. Το έκανε μια και καλή με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 43. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους γηπεδούχους.
Ό,τι καλύτερο θα έλεγε κανείς για την Ένωση και ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό από πλευράς χρονικού σημείου, στο οποίο επιτυγχάνεται αυτό το γκολ. Στο πρώτο σου ντέρμπι, εσύ ποδοσφαιριστής αλλά και οπαδός αυτής της ομάδας, πώς το βίωσες εκείνα το μάτς? Σπαταλώντας μια τεράστια ευκαιρία στην αρχή του παιχνιδιού. Άπειρα, έπαιξε πολύ άπειρα σε αυτό το μάτς. Πιο πολύ ήταν το πάθος παρά η ικανότητα. Όχι καθαρό μυαλό δηλαδή? Όχι. Πολύ ένταση. Δεν μπορούσαμε καν να συζητήσουμε μεταξύ μας οι ποδοσφαιριστές, δεν ακουγόμασταν. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό τόσο θόρυβο σε ένα γήπεδο. Πολύ μίσος. Δεν το λέω για καλό, όπως καταλαβαίνεις, αλλά πολύ μίσος. Σκόραρες σε αυτό το μάτς. Εκεί ξεκίνησες δηλαδή ουσιαστικά να γράφεις αυτή την παράδοση που είχες με τον Ολυμπιακό. Μετά τον γκολ θυμάσαι? Όχι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το ότι είχα στρώθηκε η μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ήθελα να σκοτώσω, να σκίσω τα δίχτυα από το πάθος και την έστειλα 10 μέτρα out. Και μάλλον έβαλα μυαλό και την επόμενη φάση που μου ήρθε πλάσαρα πιο ψύχρεμα. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Την νίκη θυμάμαι. Μπατίστα γυρίζει για τον Νικολαίδη το γκολ. Το 2-0 για την ΑΕΚ στο 41. Ο Ντέμις Νικολαίδης πετυχαίνει το 10ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Κασάπης, η παλιά. Ο Νικολαίδης τρέχει μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του Νικολαίδη και είναι το γκολ για την ΑΕΚ. Ένα εκπληκτικό γκολ του Ντέμι Νικολαίδη. Το 1-2 στο 91ο λεπτό. Το 11ο γκολ του Νικολαίδη στο πρωτάθλημα. Σαμεύσκι, ο Κετσμπάια. Κασάπης, η ΑΕΚ πιέζει. Καλοτραβηγμένη σέντρα, κεφαλιά ο Νικολαίδης. Γκολ, η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Αμέσως μετά το δοκάρι του Κωστή, στο ίδιο λεπτό, ο Ντέμις Νικολαίδης με πολύ ωραίο άλμα μετά την έξοχη σέντρα του Κασάπη γράφει το 1-0. Και Τσμπάια θέλει το φάουλ, 21ο λεπτό στη Φιλαδέλφια. Κεφαλιά ο Μανολάς, χάνει την μπάλα ο Κοτσαχίλης και 2-0. Αυτή τη φορά μετράει γκολ και πάλι από τον Ντέμι Νικολαίδη. 3 στο πρώτο γύρο στην Καλαμάτα, σε εκείνο το 0-3 της ΑΕΚ από τον Νικολαίδη. Και άλλα 2 σήμερα πριν συμπληρωθούν 21 λεπτά. Και ίσως θέλει να τον απομακρύνει από τη θέση του, δεν ξέρω. Θα δούμε αν θα ηρεμήσει τελικά η κατάσταση. Γυρίζει ο Νικολαίδης, πάλι γκολ. Η ΑΕΚ κάνει το 4-1 στο 41 με το 3ο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Κωστής από την πάσα του Ντόμπος. Περνάει ο Κωστής. Κεφαλιά Νικολαίδης, γκολ. Πριν από μισό λεπτό ένας οπαδός εδώ κάτω στα δημοσιογραφικά αναρωτιόταν αν βρισκόμαστε σε μέγαρο μουσικής. Είχε απόλυτη ησυχία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ησυχία την οποία διαταράσει ο Ντέμις Νικολαίδης με το 4ο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι. 64ο λεπτό. Το 5-1. Κασάπης και αυτός εξαιρετικός. Αλλάζει τώρα με τον Νικολαίδη, του δίνει ξανά την μπάλα. Ο Νικολαίδης απέναντι στον Κουρτσαχίλη. Το σου την μπάλα θα δείχνει 5ο γκολ από τον Νικολαίδη στο σημερινό παιχνίδι. Απίστευτο θα έλεγε κανείς το 77. Όχι όμως από το σεριστή της κλάσης του Center Forward της Εθνικής Ομάδας. 8 λεπτά από μένα. Από τον κοπιτσί στον Μπορμπόκη. Εκείνος κρατάει την μπάλα. Μπαλιά για τον Νικολαίδη. Να ο Νικολαίδης μέσα στην περιοχή και τον γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 1-2 στο 82ο λεπτό. Το 17ο γκολ του Νικολαίδη στο πρωτάθλημα. Τον είδε τον Μπορμπόκη. Που κινείται από τα αριστερά μπήκε ο Κοπιτσής και εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης κάνει αυτό που έκαναν νωρίτερα ο Μπατίστα, ο Ντόμπος και ο Μαρσέλο, βάζει και αυτός δηλαδή γκολ στο 77 η ώρα του ήταν. Κασάπης, να η μπαλιά για τον Νικολαίδη, ευκαιρία για την ΑΕΚ και το 1-0 το πλασέ του Νικολαίδη στο 40ο λεπτό. Ο Νικολαίδης φτάνει τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα. 31 συμμετοχές και 19 γκολ επιφύλαξε η πρώτη σεζόν του Ντέμι με τα κυτρινόμαυρα, στο τέλος της οποίας κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Η Ένωση χρειάστηκε να αποκλείσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό με 2 νίκες. Στη δεύτερη ο Ντέμις πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον ντέρμπι.
Ήταν μια χρονιά γενικότερα, επειδή έφυγε και ο Μπάγεβιτς, πήγε στον Ολυμπιακό, οι Άιξοι ήταν πάρα πολύ πικραμένοι από αυτό. Ο Ολυμπιακός έκανε όλες τις μεταγραφές, έριξε πολλά χρήματα για μεταγραφές. Γενικά υπήρχε μια αντιπαλότητα τρομερή τα πρώτα χρόνια μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό το μάτσο του κυπέλου, ξαναλέω, ως πιτσιρικάς κάνοντας πλάκα, θυμάμαι να στρίβουμε από το... στον υπόδρομο τότε τη στροφή για να πάρουμε την ευθεία για το Καραϊσκάκι και να σπάνε τα πάντα, δηλαδή άκουσες μόνο πέτρες να πέφτουν στο λεωφορείο. Σπάγανε τα τζάμια, όλοι ήμασταν κάτω και γινόταν πόλεμος κανονικά. Το λεωφορείο πήγαινε όμως, δεν σταμάτησε. Πού να σταματήσει. Μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο, είχα βάλει τα γέλια. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα που το σκέφτομαι είναι τρομακτικό. Τότε πάλι θα ξαναπώ ως πιτσιρικάς γελούσα. Και έκανα πλάκα. Είχαμε... Η ομάδα ήταν καλή. Όταν πήγα την πρώτη χρονιά, η ομάδα ήταν καλή, ήταν στρωμένη ομάδα. Οπότε στη συνέχεια ανέλαβε ο Ραβούς, ο οποίος ήταν βοηθός του Μπάιβιτς. Γενικά ήταν μια ομάδα στρωμένη και ήταν μια καλή ομάδα. Πιστεύαμε στα πόδια μας. Θυμάμαι να λέω στο τηλέφωνο σε μια φίλη μου, τη Σοφία, ότι αν φτάσουμε στο γήπεδο θα κερδίσουμε. Το πίστευα πολύ. Γενικά το πίστευε και ο κόσμος όμως πολύ εκείνη τη χρονιά. Φτάσαμε τελικά. Κερδίσαμε κιόλας. Ήταν ωραίο μάτς. Μια ωραία κούρσα του Κετσπάγια. Πάνω από το μισό γκολ είναι του Κετσπάγια. Εγώ απλά την έσπρωξα στα δίχτυα. Ο τελικός εναντίον του Παναθηναϊκού κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Νικολαίδης ευστόχησε στο τρίτο κατά σειρά χτύπημα από την άσπρη βούλα. Το πρώτο μισό της περίοδου 1997-98 είναι εντυπωσιακό τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον Ντέμι Νικολαίδη. Αν και τραυματίζεται στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και 9 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δίνει με δικό του τέρμα τη νίκη στην ομάδα του. Πρώτα χρόνια μου στην ΑΕΚ, αντίπαλος ήταν ο Ολυμπιακός για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Λόγω Μπάγεβιτς, λόγω του ότι μπήκε πολύ δυναμικά και ήταν ο αντίπαλος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και επειδή υπήρχε αυτή η σχέση των οπαδών της ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς και υπήρχε μια μεγάλη ένταση και επειδή αυτό που με ενδιέφερε παραπάνω εμένα ήταν να δίνω χαρά σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα τα 3-4 πρώτα χρόνια η νίκη με τον Ολυμπιακό είχε μεγαλύτερη σημασία από τη νίκη με τον Παναθηναϊκό, παράδειγμα. Ήτανε το ντέρμπι. Εκείνο το μάτς στο ΆΚΑ, που νομίζω ότι είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στην ΑΕΚ σίγουρα, για μένα, έχει... ήτανε σαν ταινία το μάτς. Δηλαδή, έχω πει με τους φίλους μου πριν δύο βράδια πώς θα γίνει. Το προηγούμενο βράδυ στο ξενοδοχείο ήρθε ο Ντούντου μαζί με τον Μαβακά να συζητήσουμε αν πρέπει να ξεκινήσω ή αν πρέπει να μπω αλλαγή. Ποια είναι η γνώμη μου. Δεν είχα γνώμη φυσικά. Δεν θυμάμαι καν τι είπα. Ο Ντούντου είπε στο τέλος ότι λοιπόν θα κρατήσουμε το 0. Θα σε βάλω αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, θα βάλεις το γκολ, θα κερδίσουμε και θα φύγουμε. Έτσι όπως τα λέω. Ξεκινάει το μάτς. Δεν θυμάμαι άλλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να είχε τόσο μεγάλη περιοχή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν... είχε κατηφόρα, το λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Δεν περνούσε η μπάλα το κέντρο με τίποτα, ο Ατματζίδης έπιανε τα πάντα. Είχα από το 10ο λεπτό κοιτούσα στα μάτια, προσπαθούσα να βρω τα μάτια του προπονητή να με δει για να μπω. Δηλαδή ήμουν στον πάγκο και τον κοιτούσα συνέχεια. Αυτός τίποτα. Έχανε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες συνέχεια. Δηλαδή ήταν μαρτύριο, δεν ξέρω πώς περάσανε τα πρώτα 45 λεπτά. Ποδοσφαιρικά μας είχε ισοπεδώσει. Ημίχρονο.
Εγώ να περιμένω, να είμαι σαν να μένω ακάρπουνα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πάλι το ίδιο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση, εμείς στην άμυνα. Για ένα λόγο πίστευα ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει θα γίνει κιόλας. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω το πίστευε και ο κόσμος. Σε κάποια φάση γυρνάει και μου κάνει νόημα να σηκωθώ για ζέσταμα. Με το που σηκώνομαι για ζέσταμα, θυμάμαι τον κόσμο, το δικό μας. Γι' αυτό σου λέω ήταν όλο λίγο ταινία. Να πανηγυρίζει, θα ρίξει και θα κερδίσουμε το. Μα, δεν βλέπατε το μάτς. Δηλαδή είμαστε υπερτυχεροί που είναι ακόμα 0-0. Κάνω ζέσταμα και τελικά, επειδή έτσι τα ήθελε η μοίρα και η τύχη σε εκείνο το μάτς, μπήκα, έκανα τον γκολ και κερδίσαμε 0-1. Είπες πριν ότι δύο βράδια πριν το μάτς, με τους φίλους μου είχα πει τι θα γίνει. Τι εννοείς είχες πει τι θα γίνει? Αυτά που μου είπε ο Ντούντου την επόμενη. Ότι θα μπει αλλαγή. Ότι θα μπω αλλαγή, θα βάλω γκολ και θα... Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό να παίζει μονότερμα 70 λεπτά, ας πούμε. Αλλά αυτό. Θα κερδίσουμε 0-1. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου έχει πανηγυρίσει 14 γκολ σε 15 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας hat-trick εναντίον της πρώην ομάδας του Απόλλων Αθηνών. Παράλληλα, ισοφαρίζει το καλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με 8 αγώνες. Το ρεκόρ μοιράζεται με τον Γιώργο Σιδέρη του Ολυμπιακού και τον Κώστα Νικολαίδη της ΑΕΚ. Στις 2 Φεβρουαρίου αγωνίζεται στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με τον Ολυμπιακό για ένα ημίχρονο, έχοντας πρόβλημα στη μέση και την επόμενη μέρα περνάει το κατώφλι του χειρουργείου. Το βασικό είναι πώς πήρες την απόφαση. Δεν έχει ρίσκο. Εγχείρηση στη μέση είναι. Όλα με ρίσκο τα έκανα στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές. Εντάξει, σας είπα και πριν, δηλαδή, τα πρώτα 2-3 χρόνια έπρεπε να παίζω με τον Ολυμπιακό. Έπρεπε με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι ένα μήνα δεν έκανα προπονήσεις. Ρώτησα τον φυσιοθεραπευτή μου, γιατρούς. Έκανα μία ένεση ξυλοκαίνη, κορτιζόνη μέσα στη μέση. 2 μέρες πριν. Μια μέρα πριν, νομίζω. Εντάξει, θυμάμαι ότι ένα μήνα ήμουν στο κρεβάτι. Δηλαδή, για να σηκωθώ από το κρεβάτι έπρεπε να πιάνω τους τοίχους. Είχα ισχυρούς πόνους. Δεν μπορούσα με τίποτα να σταθώ. Έκανα την ένεση που θα ήταν παυσίπονη επί της ουσίας και θα μπορέσω να σηκωθώ χωρίς να πονάω, για να παίξω έστω και λίγο. Πήγα αποστολή. Βγήκα για ζέσταμα με τον φυσιοθεραπευτή νωρίτερα. Εντάξει, θυμάμαι το ότι όταν έκανα ζέσταμα ήταν σαν να μην είχα κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Σαν να ήμουν κανονικός παίχτης και να ήμουν κανονικός προπονήσεις. Δηλαδή ένιωθα τον κόσμο που πανηγύριζε. Πετούσα. Σπριντ, άλματα, τα πάντα. Γυρνάω μέσα, λέω στον προπονητή, είμαι οκ. Σκουπίζομαι, αλλάζω φανέλα, ετοιμάζομαι και μαζευόμαστε για να βγούμε έξω. Και εκεί μπλοκάρω πάλι. Με πιάνει μέση και δεν μπορώ να κουνηθώ. Του λέω του προπονητή, δεν μπορώ να κουνηθώ. Μου λέει, δεν πειράζει. Βγες. Σου μιλάω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δηλαδή είμαι σαν είσαι καταπιέ να... σαν ένα καδρόνι μέσα σου και δεν μπορείς να στρίψεις. Βγήκα. Παραλίγο να βάλω και ένα γκολ. Εντάξει. Όχι ότι έπαιξα. Απλά στεκόμουν 45 λεπτά. Ψυχολογία τόσο πολύ έπαιζε ρόλο σε εκείνα τα παιχνίδια? Ήταν πολύ ισχυρή η ψυχολογία. Πολύ ισχυρός παράγοντας. Δηλαδή το βλέπα στα μάτια των αντιπάλων στη Φιλαδέλφια το ότι έχουν χάσει. Τα 2 πρώτα χρόνια το βλέπα στα μάτια τους. Υπήρχε φόβος. Μας φοβόταν ο αντίπαλος. Ήμασταν και καλή ομάδα όμως, έτσι. Ο Ολυμπιακός χτιζόταν εκείνα τα 2 χρόνια. Η ΑΕΚ ήταν πιο έτοιμη ομάδα. Ένιωθες δηλαδή ότι ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι για τα μάτς. Είχες συνειδητοποιήσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια το τι σημαίνεις για τον κόσμο της ΑΕΚ? Έμπαινες λίγο σε αυτό?
Ναι, έπρεπε να βάλω τον γκολ. Δηλαδή έπρεπε να παίζω για να σκοράρω, ας πούμε. Και επειδή οι συγκυρίες ήταν έτσι και πήγα στην ΑΕΚ, ενώ έφυγε με ένα σύμβολο τόσα χρόνια που λατρέψαν όλοι και πήγα εγώ αρνούμενος να πάω στον Ολυμπιακό, με υποδέχτηκαν οι ΑΕΚτζήδες πολύ ζεστά από την πρώτη στιγμή. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να αποδώσω από την πρώτη αγωνιστική. Άγχος δεν σου δημιουργούσε αυτό? Δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου. Όχι. Ευθύνη ναι. Ένιωθα. Άγχος όχι. Και να νιώθω άγχος θα ήταν πριν το μάτς. Μες στο γήπεδο να έχω άγχος, δεν με θυμάμαι. Ο Ντέμις είχε μια κύλη με σφυγικού με σπονδυλίου δίσκου, η οποία ενοχλούσε κάποια ρίζα νεύρου, γι' αυτό του προκαλούσε τους πόνους. Η εγχείρηση υπήρξε επιτυχής, απελευθερώθηκε η πίεση που ασκείται στην ρίζα του νεύρου και σήμερα το απόγευμα προβλέπουμε ότι θα σηκωθεί να περπατήσει και σε 2, το αργότερο 3 μέρες θα φύγει από το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ότι μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων κανονικών και η εκτίμησή μας είναι ότι μέσα σε ένα, το αργότερο 1,5 μήνα θα επανέλθει στην ομάδα του. Ο Ντέμις γυρίζει σε χρόνο ρεκόρ, καθώς 21 μέρες μετά τίθεται ξανά στη διάθεση του Δημήτρου Δημητρίου. Στο τέλος της περίοδου, ο προσωπικός του απολογισμός είναι και πάλι 19 γκολ. Αυτή τη φορά όμως σε 26 συμμετοχές. Το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται πιο γρήγορο, πιο έντονο. Για να δούμε το Σαβεύσκι που ξεφεύγει με ωραία προσπάθεια. Ψάχνει τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτο Νικολαίδη και... Αυτό που σας λέγαμε ότι ο Νικολαίδης αρχίζει να γράφει τη δική του παράδοση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο 15 της επανάληψης και 60 του αγώνα η αλλαγή του Δημητρίου σκοράρει ο Ντέμις Νικολαίδης με την επάνωδό του στο πρωτάθλημα. Ο παίκτης που τραυματίστηκε στην Τούμπα, που αποχώρησε κλαίγοντας σε εκείνο το παιχνίδι, κινείται προς το μέρος όπου βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι της ΑΕΚ και που τον αποθεώνουν. Βλέπετε εδώ, Ντέμις Νικολαίδης. Το 0-1 στο ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό. Είναι η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή, γιατί πρέπει να είναι και από τις πιο χαρούμενες στιγμές των ΑΕΚτζήδων. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έκρινε και κάτι αυτό το μάτς. Δεν έκρινε το πρωτάθλημα κάποιον τίτλο. Τρίτη αγωνιστική ήταν νωρίς. Ήταν νωρίς. Κι όμως δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το ότι πήγα στον κόσμο αυτό που έβλεπα. Δηλαδή έβλεπα μόνο κύματα πανηγυρισμών, θολά. Βιέν σπρέτνολε την αμπόργα λάμπα. Όν βιέν σπρέτ. Ούμο. Θα τσίτω λέει τσέντικα εσέργα εστέρα σας μπήγω. Ρόμπε σας μπήγω. Σίτι ένα μάτκαλ κλούδα. Πινιάσκιν κλούδα Σεβεύσκης. Νικολαίδης 4-2. Δεν 2 για την ΑΕΚ που είναι πάλι μπροστά με τον Νικολαίδη να περνάει με καταπληκτική ενέργεια να πλασάρει 0-3. Η ΑΕΚ μέσα σε ένα λεπτό κάνει την προδιαγραφόμενη νίκη της θρίαμβο. 0-3 με τον Δημητρίου να πανηγυρίζει. Μια υπέροχη ενέργεια του Ντέμι Νικολαίδη, που σε αυτή τη φάση πιστοποιεί την μεγάλη του κλάση. Κοιτάξτε εδώ αγκαλιές με τον Κασάπη και τον Σαβεύσκι. Τον Γκρέταρσον θα δούμε βέβαια στη συνέχεια την επανάληψη της φάσης για να βγάλουμε πιο σίγουρα συμπεράσματα. Κασάπης στην περιοχή, ο Νικολαίδης γυρίζει ξαφνικά, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Ένα απίστευτο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη στο 73. Ίσως μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Νικολαίδης θα μπορούσε σήμερα να νικήσει τον εκπληκτικό Βάντσικ που είπε 4 φορές όχι. Κοιτάξτε ποια είναι μεγάλη διαφορά του επιθετικού με τον τροματοφύλακα. Το μάτς δεν έληξε 5-1 υπέρ του Παναθηναϊκού επειδή 5 μου πιασε ο Βάντζικ και ένα έφαγε. Έληξε 2-1 υπέρ μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Βάντζικ μπορεί να μου πιασε 5, τελικά ένα έβαλε και κερδίσαμε. Δηλαδή είναι λίγο άδικο αν το σκεφτείς. Ο Βάντζικ μπορεί να μην έτρωγε γκολ και να στατιστικά δηλαδή έχει πιάσει πάρα πολλά στο μάτς. Εντάξει, εγώ είχα πείσμα. Δηλαδή δεν με θυμάμαι μέχρι το 90 να προσπαθώ να βάλω γκολ. Δεν θυμάμαι ότι με έχει πάρει ποτέ από κάτω σε ένα μάτς μέσα το να χάσω μια ευκαιρία. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και είχα χάσει εγώ πολλές φάσεις. Αλλά και στατιστικά, δηλαδή τόσες φορές προσπάθησα να βάλω γκολ στο Βάντζεκ,
μπήκε ένα από τα έξι και σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν από τα πιο δύσκολα μου γκολ. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό το 2-1. Το Βάντσεκ το γυριστό. Ναι. Ένστικτο λειτουργεί εκεί. Δηλαδή δεν έχει λογική το όπως είσαι με πλάτη να γυρίσεις. Τι είναι. Αντιγραφή είναι. Έκλεβα το Βαζέχα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά το ότι σταματούσε την μπάλα, γυρνούσε και σούτερε με τη μία, το Βαζέχα τα έχω κλέψει. Και την πλήρωσε η ομάδα του σε γύρω το μάτς. Αλλά όντως ο Βαζέχα ήταν σπουδαίος σε αυτό και τον παρατηρούσα. Οπότε κάτι τέτοιο ήταν. Σαβεύσκι. Βρήκε χώρο. Κλείνεται τώρα και όπως βλέπετε αναγκάζεται να απομακρυνθεί από την πίεση του τάσου του Κασιαμπή. Κάνει καταπληκτικό κόψιμο όμως της μπάλας για τον Κασάπη που σεντράρει. Η κεφαλιά θα φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του Στρακώσια και είναι ο Νικολαίδης που κάνει το 1-0. Ρόκαρσον, παλιά στην καρδιά της άμυνας, πετάει τον Νικολαίδη στο γκολ. Ο Νικολαίδης σκοράρει για τέταρτη φορά εφέτος στο πρωτάθλημα και κάνει το 1-1 στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Το Σαβεύσκι. Το γύρισμα, το σούτ από τον Μαρτσέλο, χάνει ο Χαλκιάς και έχει τον Νικολαίδης. Θα σκοράρει 2-3 στο 66. Σαβεύσκι. Μπατίστα. Σαβεύσκι, υπέροχη ενέργεια, εκπληκτική ενέργεια του φίλου ΣΑΕΚ. Κασάπης περνάει μπάλα, ο Νικολαίδης θα σκόψει μπάλα στα ρίχια. Χατρίκ από τον παίκτη της ΣΑΕΚ. 2-4 στο 71ο λεπτό. Ας δεν έχει τελειώσει. Περνάει ο Μπατίστα από τον Αργυρόπουλο, στέκεται όρθιος. Στην περιοχή ο Ντανιέλ Μπατίστα σε κενή εστία το γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 3-0 για την ΑΕΚ. Μαλαδένης, κοφτή παλιά. Ο Μαρτσέλο που αφήνει στον Νικολαίδη είναι σε πολύ καλό σημείο. Ελίσσεται το σουτ και το 1-1. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ντέμι γκολ της ΑΕΚ. Ένα το τέρμα στο πρωτάθλημα στο 30. Εκτελεστής του πέναλτι για την ΑΕΚ θα είναι ο Ντέμις Νικολαίδης που κάνει το 1-0 στο 25 πετυχαίνοντας το 10ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Νικολαίδης με 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα από αυτά με πέναλτι την περασμένη εβδομάδα επί του Εθνικού απέναντι από τον Άγγελο Πλιώτα. Θα σουτάρει και θα κάνει το 0-1 στο 43ο λεπτό σε ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε. Θέλει αυτό το φάουλ. Ο Κατσαβός γύρισε η μπάλα. Έτοιμος για το 2-1 ο Νικολαίδης και το πραγματοποιεί. Βλέπετε ο Ντέμις Νικολαίδης το 29 δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. 2-1 προηγείται της Καλαμάτας και ο Νικολαίδης σκοράρει για 7η συνεχόμενη φορά. Κατσαβός στην περιοχή. Πολλές φορές προσπαθούν να γεμίσουν την μπάλα μπροστά από τον Χανιωτάκη. Ο Νικολαίδης, κοιτάξτε τι κάνει. Κρατάει, γυρίζει. Καταπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. 1-0 η ΑΕΚ. Δείγμα της μεγάλης κλάσης αυτού του υποποδοσφαιριστή που δείχνει και πάλι πώς μπορεί να νικήσει ανά πάσα στιγμή την αντίπαλη άμυνα. Άντωνικος Νιόπλιας κρατάει την μπάλα. Διώχνει ο Κωστένογλου. Περιμένουν λίγο οι παίκτες της ΑΕΚ να πιέσουν. Τελικά ο Γκρέτασον κενάει παλιά μπροστά για τον Νικολαίδη, ο οποίος θέλει να περάσει. Στέκεται όρθιος ο Ντέμις απέναντι από τον Χανιωτάκη και το 2-0. Σουτάρει και το πραγματοποιεί. Δεν υπήρχε περίπτωση όπως φαινόταν να το χάσει. Δεν ξέρω, ίσως λόγω μαύρου. Και μετά νομίζω και ο Ρωμάριο. Τα 11 νομίζω φορούσε. Ο μαύρος είναι το παιδικό σου είδωλο, ας πούμε. Ο μεγαλύτερος σκόρερ. Έπαιζε στην ομάδα μου. Λογικό δεν είναι. Μετά στους πιο πρόσφατους πάνω στο Ρωμάριο. Θυμάμαι που είχε πει ότι θα μας βάλει 3 γκολ μες στην Αιτχόβεν και έλεγα σιγά μας βάλει 3 γκολ μες στην Αιτχόβεν. Και από τότε, εντάξει, μας έβαλε 3 γκολ μες στην Αιτχόβεν. Νικολαίδης, με τον Κωνσταντινίδη, ξεφεύγει ο Νικολαίδης, πάει να κάνει το 1-2 με τον Τόμιτς, επιμένει ο Νικολαίδης στη φάση και ο Τάτσις που διώχνει. Ο Τόμιτς θα βάλει το σώμα του σωστά, γυρίζει στον Νικολαίδη που τελείως μόνος του πετυχαίνει γκολ. Για να ανοίξει το σκόρ η ΑΕΚ, ο Νικολαίδης που πανηγυρίζει με τους φανατικούς φίλους ΑΕΚ εκεί στην σκεπαστή εξέδρα. Κοντά το Καστανιώτης. Εξέδρα του Δόνη καλή στο πρώτο δοκάρι. Ωραίο γκολ από τον Νικολαίδη. Πολύ όμορφο γκολ στο 44. 1-1.
Μαρσέλο για τον Νικολαίδη, μπάλα περνάει για τον Νικολαίδη και τώρα το πλασέ θα καταλήξει να δει και 1-0 για την ΑΕΚ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό με τον μόνιμο δίμιο της Καλαμάτας, Ντέμι Νικολαίδη, προσπαθεί να κρατήσει και τελικά. Τώρα θα δώσει για τον Μαρσέλο, υπέροχη πάσα του Νικολαίδη. Ο Μαρσέλο γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Ντούντου έκοψε καθώς η μπάλα πήγε πλάγια. Ο Νικολαίδης και πάλι στη φάση θα σουτάρει. Και το 2-0 και πάλι με τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 21ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει 2 τα τέρματά της. Νικολαίδης στην αντεπίθεση η ΑΕΚ με τον Νικολαίδη. Γκολ 0-1. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανοίγει το σκορ στο 26. Λίγες ημέρες μετά το τέλος της σεζόν τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα αποχώρησης του Ντέμι Νικολαίδη από την ΑΕΚ. Ο ίδιος ταξίδεψε στο Βέλγιο για να συναντήσει τους ανθρώπους της Άντερλεχτ. Αλλά η μεταγραφή αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ήταν αποκλεισμό μας από τους τέσσερις του κυπέλου κυπελούχων, από τη Λοκομοτίβ. Εντάξει, υπήρχε ένα κλίμα, ιδίως μετά από εκείνο το μάτς, στο οποίο είχα μια ευκαιρία καλή για να κερδίσουμε. Έτσι την έχω εγώ στο μυαλό μου. Οι αεξίδες την έχουμε, ιδίως ο κόσμος, ως μια ευκαιρία που δεν χάνεται, αλλά έχω χάσει ξέρεις, πολύ πιο εύκολες ευκαιρίες. Αλλά εντάξει, υπήρχε ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Δεν το νιώθα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι ήθελαν να φύγω. Δηλαδή, ότι αποκλειστήκαμε, είμαι ο μοναδικός υπεύθυνος και δεν σε θέλουμε. Αυτό ένιωθα. Ίσως είναι άδικο, ίσως ήταν για λίγο διάστημα, ίσως ήταν για 2-3 εβδομάδες. Αλλά δεν το σκεφτόμουν αλλιώς. Ένιωθες λίγο σαν αχαριστιά. Δηλαδή, έχεις βάλει τόσα γκολ, έχεις δώσει τόση χαρά και ότι σε μια ευκαιρία. Δεν το σκέφτηκα έτσι ως αχαριστία. Καταρχήν το τι γράφτηκε σε εφημερίδες, το ότι δεν με ένοιαζε, το ότι στην επιστροφή έκανα πλάκα, δηλαδή κάτι γελοιότητες, ας πούμε. Και όλος ο κόσμος ήθελε να πάμε στους τέσσερις και εγώ δεν ήθελα. Ή φταίω εγώ που είχα στην ευκαιρία και όχι όλη η ομάδα που καθόμασταν με μια μέτρια ομάδα, τα 10 τελευταία λεπτά δεν βγήκαμε το τέρμα μας, ας πούμε. Το θεώρησα άδικο όλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχασε μια ευκαιρία σε ένα μάτς και να έχει τρομερή κριτική από όλο τον τύπο. Αλλά δεν είναι ο τύπος, είναι και συμπαίχτες. Όλοι. Και η διοίκηση της ΑΕΚ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν πήγα μόνος μου, δεν το σκάσα για να πάω να μιλήσω με την Άντερλε. Τι σου άλλαξε γνώμη. Γιατί δεν πήγες στην Άντερλε τελικά. Θυμάμαι πήγα εκεί και θυμάμαι ότι η Άντερλε είχε ετοιμάσει τα συμβόλαια. Δηλαδή, εννοείται ότι περίμενε να υπογράψω. Μου είχαν δώσει φανέλα. Για ένα λόγο δεν το έκανα. Δεν ξέρω γιατί. Τους είπα, όχι, θα γυρίσω πίσω πρώτα και μετά θα υπογράψω. Γύρισα πίσω. Όταν γύρισα, με περίμενε κάποιοι φίλοι της Original έξω από τα γραφεία του μάνατζερ που είχα και κάναμε μια κουβέντα μεγάλη μαζί. Εισέπραξα αγάπη δηλαδή από αυτό. Ότι δεν είναι έτσι όπως νομίζεις, εμείς αγαπάμε. Μετά έφυγα, πήγα σε ένα ξενοδοχείο στα Νότια Προάστια για 3 μέρες μόνος μου. Το μόνο που θυμάμαι ήταν που ήμουν αλλομόναχος και να τσακώνομαι στο τηλέφωνο με, από τη δεύτερη μέρα και μετά, με οικογένεια, φίλους, με όποιον με αγαπούσε, γιατί όλοι λέγανε φύγε. Και θυμάμαι αυτό που μου είχε πει και ο πατέρας μου, που όταν ήμουν στον Εθνικό, στον Εξαντρούπολη και μου λέει φύγε, για να πας αλφα εθνική, το ίδιο, φύγε. Εγώ έλεγα όχι, θα μείνω. Δεν έχω ξανατσακωθεί, σε εισαγωγικά, με τους γονείς μου ή με... Ένα κλίμα από όλους τους φίλους μου και την οικογένειά μου να φύγω και μετά τους λέω όχι, τελικά θα μείνω. Τόσο απλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ το τρίμερο όλο αυτό τι έκανα. Απλά θυμάμαι ότι ήμουν εκεί και σκεφτόμουν. Δεν είχα επαφή δηλαδή με κανέναν άλλον, μόνο με φίλους μου στο τηλέφωνο. Αν γίναγες τον χρόνο πίσω, το ίδιο θα έκανες. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Νιώθω πολύ καλά.
Να σου πω κάτι. Όσο έπαιζα, νόμιζα ότι απλά ήμουν ένας καλός παίκτης, ο οποίος είναι παθιασμένος με αυτό που κάνει. Αφού τελείωσα, κατάλαβα ότι ήμουν καλός παίκτης. Αλλά παρόλο που είχα αυτοπεποίθηση όταν έπαιζα, ποτέ, δεν ξέρω τι νόμιζε ο κόσμος, δεν πίστευα ότι ήμουν πολύ καλός παίκτης. Το κατάλαβα αφού τελείωσα την καριέρα μου, ότι ήμουν καλός παίκτης. Οπότε, αν το δω εντελώς ποδοσφαιρικά, αν έφευγα τότε, θα έκανα μια άλλη καριέρα. Αλλά επειδή το είχα δηλώσει και παλιότερα, ποτέ δεν ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν μπορώ να πω ότι λειτουργήσε υπέρ μου αυτό, αλλά έτσι ένιωθα και έτσι νιώθω. Όχι, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το πώς νιώθεις, είναι και πολλά άλλα πράγματα μαζί. Οπότε, τα ίδια θα έκανα. Ο Έλληνας επιθετικός παρέμεινε στην ομάδα του, δεχόμενος ως επιβράβευση την ανανέωση του συμβολαίου του με αποδοχές που τον κατέστησαν ως τον πιο ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σημερινή ημέρα για μένα ειδικά, αλλά και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ είναι ιστορική. Και είναι ιστορική όχι απλά γιατί γίνεται μια μεταγραφή όπως ανέφερε ο κύριος Κατσαρός, αλλά γιατί αυτή η μεταγραφή έρχεται να βάλει κάποια σφραγίδα σε ένα παρεξηγημένο χώρο που λέγεται ποδόσφαιρο. Θέλει να δείξει ότι ο νεαρός άντρας που κάθεται αριστερά μου δεν έχει τυχαία τυπώσει τον δικέφαλο στον μπράτσο του, το έχει και στην καρδιά του. Και θέλει να δείξει ότι σε αυτή την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου υπάρχουν και άτομα που σκέφτονται και τη φανέλα και σκέφτονται ότι ο αθλητισμός πάνω απ' όλα είναι αθλητισμός. Θέλω να τονίσω ότι ο Ντέμις, ο ίδιος ο Ντέμις ζήτησε να παραμείνει στην ΑΕΚ, δεν δέχτηκε καμία πίεση, ήταν καθαρά δική του επιλογή. Δεν είμαι και δεν πρόκειται να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ποτέ. Ως διαπραγματευτής, πώς ήσουν με την ΑΕΚ? Και ακριβώς επειδή λες ότι δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν έκανα ποτέ διαπραγμάτευση με κανέναν πρόεδρο της ομάδας. Και κανένας πρόεδρος δεν έκανε ούτε καν με τον μάνατζερ μου όσον αφορά τα χρήματα. Γιατί πολύ απλά προτείνανε καλά συμβόλαια, έτσι. Δεν είναι ότι προτείνανε λίγα και δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Προτείνανε καλά συμβόλαια. Η απάντηση μου ήταν ναι. Δηλαδή και στην Άντερλεχτ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Νικολάου, του είπα θέλω να μείνω. Μου είπε αυτή είναι η πρόταση, του είπα ναι. Ούτε μάνατζερ έβαλε ούτε τίποτα. Ποτέ δεν έκανα παζάρι ή διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ σε κανένα συμβόλαιο μου. Το σύριαλ της παραμονής ολοκληρώθηκε νωρίς. Όπως νωρίς τελείωσε και το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ το 1998-99. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου, η φύτεση του Νίκου Μαχλά αποτέλεσε αξεπέραστο εμπόδιο. Στο 3-3 μάλιστα της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Νικολαίδης σκόραρε δύο φορές, αν και αγωνιζόταν από το ημίωρο με αιμάτωμα. Στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA, η Ένωση είχε προκριθεί επί της Φερεντσβάρος. Στη Βουδαπέστη, η ελληνική ομάδα ιτήθηκε 4-2. Με τον Ντέμι να σκοράρει το πρώτο εκ των δύο τερμάτων του δικεφάλου και στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Νικολαίδης σημείωσε το πρώτο του ευρωπαϊκό hat-trick στη νίκη πρόκριση με 4-0. Στις εγχώριες διοργανώσεις, με τα 22 γκολ που πανηγύρισε σε 29 συμμετοχές, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Πέτυχε hat-trick στη μεγαλύτερη έκταση νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 6-0 και πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμη νικηφόρο ντέρμπι επί του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον πανηγυρισμό του να αποτελεί σημείο αναφοράς. Γενικά όλα μου τα γκολ τα πανηγύριζα μπροστά στους οπαδούς μας. Δεν έχω πανηγυρίσει νομίζω γκολ μπροστά στους οπαδούς αντιπάλων. Σε αντίπαλους οπαδούς, ποτέ. Όπου και να ήταν. Και την προηγούμενη χρονιά ήταν. Στο άλλο τέρμα και έπρεπε να πάω εκεί. Δηλαδή, δεν μου άρεσε ποτέ να πικραίνω οπαδούς. Έχω ένα σεβασμό προς τον οπαδό. Απλά μου άρεσε να κάνω χαρό με τους δικούς. Θυμάμαι το ότι ανέβαινα στα κάγκελα και ότι ήθελα να ανέβω και να ξαπλώσω. Γιατί είχε και δίχτυ πάνω από τη σκεπαστή, να ξαπλώσω έτσι. Εντάξει, δεν θα έφευγα ποτέ, ευτυχώς που δεν το έκανα. Πάθη. Στις 7 Απριλίου 1999, ως αρχηγός της ΑΕΚ, βρέθηκε στο πλευρό των πολύπαθων Σέρβων, οι οποίοι δοκιμάζονταν από τον πόλεμο. Το φιλικό Παρτίζαν ΑΕΚ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς η είσοδος των Σέρβων φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο αποτέλεσε τη μοναδική επίθεση ειρήνης εκείνο τον καιρό.
Ο λόγος που πάμε στο Βελιγράδι τη Μεγάλη Τετάρτη είναι γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να καταδειχθεί πολύ πιο θαραλέα και ενεργητικά η απέκτεια όλων των Ελλήνων σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ιουγκοσλαβία. Εμείς οι Έλληνες αθλητές που συμμετέχουμε σε αυτή την αποστολή, καλούμε κάθε άνθρωπο σε κάθε γωνιά του κόσμου να βρει και αυτός κάποιο τρόπο να αντιδράσει. Ο Δημήτρης Μάρκος κρατάει την μπάλα και βγάζει για τον Νικολαίδη. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Πανιόνιος ΑΕΚ 0-2. Την προσπάθειά του την χειροκροτεί και ο Ντράγκοσλαβ Στεπάνοβιτς. Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον σούπερσταρ της ΑΕΚ. Γκρέταρσον για τον Νικολαίδη που πετάγεται πίσω από τους αμυντικούς του Απόλλωνα. Ο Νικολαίδης θα πλασάρει και θα κάνει το 2-1. Στο 43ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται και πάλι. Νικολαίδης αλλάζει. Παίρνει ξανά με το κοντρόλ. Ωραία, ο Νικολαίδης πλασάρει και τον γκολ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ντέμι Νικολαίδη που κάνει το 3-1 μέσα σε αποθέωση για τον ίδιο από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Στο 83. Το κόρνερ με το Σαβέρσκι εκεί πηδάει και παίρνει την κεφαλιά. Δύσκολη απόκρουση. Γκολ για την ΑΕΚ από τον Νικολαίδη. Μετά την κεφαλιά του Βαμπούνσκι και την απόκρουση του Κοτσιόπουλου. 2-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βλέπουμε τώρα και τα προβλήματα στην άμυνα από την παλιά για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης θα κάνει τον γκολ. 0-1 για την ΑΕΚ. Τι συμπληρώσουμε το 21ο λεπτό. Η κεφαλιά πάσα από τον Μάρκο και το γκολ του Ντέμι Νικολαίδη. Το 5ο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Νικολαίδης εδώ θα σουτάρει, θα νικήσει τον Άριαν Μπεκιάη. Πάλι ο Σαβέσκι. Η μπάλα περνάει, γκολ απευθείας. 1-0 η ΑΕΚ, ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ. Μπορεί ο Νικολαίδης να έχει βρει την μπάλα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν αριστοτεχνικά εκτελεσμένο. Δοκάρι ο 37χρονος στρατοφύλακας. Απέναντι του ο Νικολαίδης. Και 2-1. Στη μια γωνιά ο Χωσάδας, στην άλλη η μπάλα. Οι κεντρινόμαυροι παίρνουν και πάλι προβάδισμα στο σκορ με αυτό το γκολ πέναλτι του Ντέμι Νικολαίδη. Έξυπνη κίνηση από τον Μπόμαν Μπαμπούνσκι. Κασάπης. Νικολαίδης βγαίνει από πίσω. Το Σταματούκο κοντά του. Πολύ ωραίο γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Πολύ γρήγορη κίνηση αμέσως μετά το κοντρόλ. Η μπάλα στα δίχτυα του Χωσάδα. Στο 48. Ο Νικολαίδης φτάνει τα 8 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Για να δούμε το Σαβέρσκι τώρα. Η πάσα για τον Μαλαδένη, για τον Νικολαίδη, το γύρισμα και το γκολ για την ΑΕΚ από τον Ντέμι Νικολαίδη στο 40 λεπτό. Τελείωσε ο Σαβέρσκι. Μπάλα περνάει, το γκολ ήρθε από τον Ντέμι Νικολαίδη για την ΑΕΚ. 3-0 στο 53 λεπτό. Η ΑΕΚ με τον Νικολαίδη μετά την πάσα του Σέμπουε. Νικολαίδης θα σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα, 5-0.
Στο 77. Γιώργο, να πούμε ότι αυτό το πέμπτο γκολ ο Ντέμισο Νικολαίδης το αφιέρωσε στον Νίκο Ξηρόκοστα. Το παιδί που το 95 στο Χαριλάου έμεινε παράλυτος. Και βέβαια ο Νίκος Ξηρόκοστας ανταπέδωσε το χαιρετισμό του. Την δυνατότητα να βγάλει την προσπάθεια. Το γύρισμα τώρα και ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Κοπιτσί. Δοκάρι Νικολαίδης, 6-0. Ο Δόνης περνάει. Γυρίζει πολύ δυνατά ο Νικολαίδης, σκοράρει. 1-0 για την ΑΕΚ στο 26ο λεπτό. Αριστερά ο Κασάπης τον περιμένει ο Μπατίστα και μόλις πραγματικά κάνει την κίνηση του, δίνει την μπάλα. Ο Κασάπης κάνει μια μεγάλη παλιά η οποία περνάει από τον Ανατολάκη. Καλό κοντρόλ του Νικολαίδη στον αέρα. Κάνει και το σουτ. Πέφτει ο Ελευθερόπουλος. 2-0 η ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου μέρους. Με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος κοντρόλαρε την μπάλα δύο φορές στον αέρα και νίκησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Ο Ελευθερόπουλος μόνος με τις σκέψεις του και ο Νικολαίδης με τους φιλάδους της ΑΕΚ πανηγυρίζει. Ευχαριστήσω των δύο ομάδων να κάνουν μια προσπάθεια περισσότερο από αυτή που ήδη καταβάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε όμως, η μπάλα φτάνει στον Μπατίστα, έτοιμος για το σουτ. Πάσα στον Νικολαίδη, το 2-0 για τον Ντέμι Νικολαίδη και την ΑΕΚ βέβαια. Το 28ο λεπτό, η ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ και το γκολ του Νικολαίδη. 2-1, με το έμεσο που εκτελέστηκε με πάσα όπως έπρεπε και σούταρο Νικολαίδης πετυχαίνοντας το 16ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Καστανιώτη στο κοντρόλ, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, περνάει η μπάλα στον Νικολαίδη από τον Μάρκο Πλασάριο. Νικολαίδης 0-2. Η ΑΕΚ παίρνει διαφορά ασφαλείας με το 17ο φετινό γκολ του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, του Ντέμι Νικολαίδη, που συμπληρώνει 100 στη μεγάλη κατηγορία. Κασάπης. Βγαίνει ο Νικολαίδης από πίσω και δεν είναι σε θέση offside. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. 1-0. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανοίγει το σκορ. Οι του όφοι διαμαρτύρονται στον επόπτη για offside. Είναι γκολ. Είναι το 2-0. Στο 22ο λεπτό, 67ο του αγώνα. Περνά για τον Μέντες, βγήκε ο Παύλοβιτς, το κοντρόλ από τον Ξάνθη, λάθος του Ξάνθη, ελέγχει ο Ζήκος. Σαβέσκη πάσα για τον Νικολαίδη, το σούτ αμέσως από τον Νικολαίδη, 2-0 η ΑΕΚ, εκπληκτικό το γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση από την ΑΕΚ. Μετά τη σέντρα του Σαβέσκη όταν έγινε κάτοχος της μπάλας έξω από την περιοχή του Εθνικού Αστέρα, η πάσα αμέσως για τον Νικολαίδη, απευθείας στο σούτ, στο βάθος της εστίας του Βαγγέλη Χωσάδα, στο 47ο λεπτό. Το πέναλτι με τον Ντέμι Νικολαίδη. 1-0 για την ΑΕΚ στο 44 με το 21ο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο πρωτάθλημα. Μαλαδένης για τον Σέμπουε. Περνάει η μπάλα για τον Σέμπουε. Πολύ ωραίος συνδυασμός ο Μαλαδένης. Κοντά στην εστία γυρίζει ο Νικολαίδης. Χάνει την ευκαιρία και πάλι. Συνεχίζει τη φάση. Η μπάλα στα δίχτυα πλέον. Το 1-0 με τον αρχηγό της ΑΕΚ στο 40ο λεπτό του αγώνα.